Θέλουμε να μας πείτε, κύριε Φώτη, ποιος είχε την ιδέα αυτή του κινηματογράφου, των γονιών με τα παιδιά μαζί, στο σχολείο σας, στο χώρο του σχολείου, σε μια χριστουγεννιάτικη ωραία ταινία, με πολύ popcorn είδαμε και ζεστή σοκολάτα. Ναι, η ιδέα ήταν νέων μελών του σχολείου, της Ιωάννας Μπουγά και συνεργατών ακόμα του σχολείου. Κάναν την επιλογή της ταινίας, που είναι πραγματικά πολύ ωραία και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες από νηπιαγωγείο και όλο το δημοτικό. Έχουμε ετοιμάσει μαζί με τους σεφ του σχολείου popcorn, ζεστή σοκολάτα και για τους μεγάλους έχουμε ημόμελο και διάφορο τσάι κλπ. Είναι το βασικό είναι ότι ο γονιός θα καθίσει μαζί με το παιδί του 2 ώρες και θα χαρούν, θα δουν την ίδια ταινία και μετά θα κουβεντιάσουν σπίτι του όταν πάνε αυτό που είδαν, αυτό που έζησαν. Δεν έχει ξαναγίνει στο σχολείο σας χριστουγεννιάτικο κινηματογράφος. Θερινό ξέρουμε, χριστουγεννιάτικο δεν ξέρουμε. Ναι, θερινό έχει γίνει. Πολύ παλαιότερα είχε γίνει και είχαν γίνει και κάποιες προβολές που δεν ήταν εντελώς απαραίτητη παρουσία των γονέων. Η πρώτη φορά που θέλουμε να είναι οπωσδήποτε και οι γονείς και που γίνεται σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο που έχουμε εδώ, την Αχτίδα. Και προηγήθηκε, να πούμε, μια ιντερνετική σύνδεση μέσω Skype με ένα σχολείο της Αμερικής. Άλλη μια καινοτομία του σχολείου. Ναι, είχαμε σύνδεση με ένα σχολείο, ελληνόφωνο σχολείο από τη Μασαχουσέτη, από την περιοχή της Βοστόνης. Οι μικρές ηλικίες σχολείο μας και το αγγλόφωνο νηπιαγωγείο. Γενικά έχουμε συνεργασίες με σχολεία από διάφορα μέρη του κόσμου. Δηλαδή είμαστε σε πρόγραμμα Εράσμους και εκπαιδευτικοί του σχολείου τον Ιανουάριο θα πάνε στην Ιταλία, όπου θα συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς από Βέλγιο, Κροατία, Ιταλία, Ισπανία και εμείς. Συνεργαζόμαστε με σχολεία από τη Γαλλία που θα πάμε εμείς εκεί το Μάρτιο και θα έρθουν αυτοί εδώ το Μάιο. Γενικά έχουμε συνεργασίες με σχολεία από όλο τον κόσμο και θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν πολίτες του κόσμου. Ένας από τους λόγους που κάνουμε αυτά τα πράγματα είναι και αυτό. Τα παιδιά πώς είδατε ότι ανταποκρίθηκαν σήμερα και στις δύο αυτές ενότητες, και στη σύνδεση και στο κινηματογράφο? Ήταν εξαιρετικά χαρούμενα, χόρεψαν, τραγούδησαν, διασκέδασαν όπως είδατε κι εσείς και νομίζω τώρα απολαμβάνουν την ταινία μαζί με το popcorn. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη βραδιά. Και λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα το σχολείο τι έχει ετοιμάσει? Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Η μεγάλη μας εκδήλωση είναι την Τρίτη το απόγευμα στην κεντρική πλατεία δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Περιμένουμε όλους τους πολίτες της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής. Από τις 6 μέχρι τις 9 θα είναι τα εκπαιδευτήρια Μπουγά, θα είναι το ΚΔΑΠ του σχολείου, θα είναι το ΙΕΚ Ορίζον και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε χρόνο χριστουγεννιάτικο στην πόλη μας. Και τα έσοδα θα διατεθούν για καλό σκοπό. Ναι, όπως πάντα, τα έσοδα διατίθενται σε κάποιο καλό σκοπό. Φέτος θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών του Κέντρου Ημέρας για παιδιά με αυτισμό. Έχουμε μιλήσει μαζί τους, μας έχουν πει κάποιες ανάγκες που έχουν καταγραφεί και θα προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε. Ενώ και σήμερα κάνατε μια δράση για το Make a Wish, ενισχυτική. Ναι, κάνουμε για το Make a Wish, αγοράζουν τα παιδιά και οι γονείς αστεράκια. Όπως κάνουμε και για την συναυλία της Φιλαρμονικής που θα διατεθούν τα έσοδα για τα παιδικά χωριά SOS. Γενικά θέλουμε να είμαστε σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Θέλουμε να αφουγκραζόμαστε ό,τι συμβαίνει γύρω μας και θέλουμε να δίνουμε μηνύματα στα παιδιά και στους γονείς. Και έτσι μαθαίνουν και τα παιδιά και να προσφέρουν και να συμμετέχουν. Ναι, και πραγματικά με το Make a Wish βλέπετε παιδιά του Λυκείου το έχουν πάρει ζεστά και παιδιά του Δημοτικού. Και προσπαθούν να πουλήσουν αστεράκια, προσπαθούν να εξηγήσουν το σκοπό. Και παλιότερα, όταν έχουμε κατά καιρούς ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες και μας έχουν ενημερώσει ότι βοηθήσαμε στην ικανοποίηση της ανάγκης ενός παιδιού από το Make a Wish, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και κάποτε, πριν μερικά χρόνια, το δώρο για το Make a Wish, επειδή ήταν για ένα παιδί στην Καλαμάτα, το είχαν πάει παιδιά δικά μας. Πολύ ωραία.